Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κεντρικό στούντιο του One Channel και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, μαζί μας είναι η πρώην Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μυρσίνη Ζορμπά. Βρέθηκε στο επίκεντρο. Καλώς ήρθατε, κυρία Ζορμπά. Γεια σας. Νομίζω ότι τα θέματα πολιτισμού, με αφορμή τα γλυπτά του Παρθενώνα, βρέθηκαν στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και αν εσείς πλέον αποφασίσατε να μην ήσασταν υποψήφια, δεν ασχολείστε πλέον έτσι ενεργά με την πολιτική και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι εννοείται να μην είμαι υποψήφια, ήμουν υποψήφια στις εκλογές τελευταίες. Στις τελευταίες εκλογές. Ωστόσο, είδαμε μέσα στην εβδομάδα την προηγούμενη να ξεκινά μια κόντρα πολιτική μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Δεν είναι κόντρα, είναι μια φυσική αντίδραση απέναντι στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη που έδωσε στην Αγγλική, στην Βρετανική εφημερίδα, στην Observer. Ωστόσο, σας κατηγορήσατε μάλλον εσείς την κυβέρνηση ότι ανακατεύει με λάσπη τα γλυπτά. Αυτό είναι άλλο. Μην τα μπλέκετε. Είναι μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύο τελείως διαφορετικά. Όχι, όχι. Να πούμε το εξής. Υπήρξε η τοποθέτησή μου απέναντι στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε για δανεισμό των γλυπτών και ήταν κάτι που το ζήτησε από τον Τζόνσον, μάλιστα με το μικρό του όνομα. Δηλαδή είπε Μπόρις, δάνεισέ τα μου και για ένα διάστημα. Όχι ακριβώς έτσι. Το οποίο υπογράμμισα ότι είναι λάθος, είναι ατόπιμα, γεννάει προβλήματα. Και πριν περάσουν 24 ώρες, είναι αλήθεια ότι είχαμε την αντίδραση εκ μέρους των υπευθύνων του Βρετανικού Μουσείου, οι οποίοι είπαν, αν θέλετε να σας τα δανείσουμε ευχαρίστως, αλλά θα αναγνωρίσετε την κυριότητα. Το οποίο είναι και το μεγάλο αγκάθιτο, το μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό. Για το Υπουργείο Πολιτισμού, αν θέλετε, και για τη λάσπη με τα μάρμαρα, μπορούμε να το συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε όλα, θα τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί υπήρχαν πολλά επεισόδια σε αυτή. Εξακολουθώ να τη λέω γιατί κόντρα ήταν με αφορμή. Τώρα εσείς οι δημοσιογράφοι θέλετε να τα βλέπετε σαν κόντρα. Αλλά είναι ήταν πολύ σκληρές. Προφανώς είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Ναι, γιατί είναι εθνικά ζητήματα που μας απασχολούν 37 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 4 δεκαετίες από την εποχή της Μελίνας Μερκούρη. Και επομένως, κάθε μικρό λάθος προσθέτει επιχείρημα στην άλλη πλευρά και δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Ναι, ότι όμως ο Πρωθυπουργός καθαρίζει ότι δεν αποποιείται το πάγιο αίτημα της Ελλάδας για διεκδίκηση των μαρμάρων με αυτή την προσέγγιση. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά του. Το πρόβλημα είναι ότι βγήκε από το στόμα του η λέξη δάνεισε τα. Το δάνειο λοιπόν προϋποθέτει αναγνώριση κυριότητας από τους άλλους. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μήπως όμως ήθελε να αποφύγει και κάποιες κινήσεις από άλλες χώρες που ενδεχομένως αν τα συγκεκριμένα έρθουν στην Ελλάδα, μπορεί και άλλοι να ζητήσουν και τα δικά τους. Και όλο αυτό είναι να προκαλέσει. Είναι ένα πρόβλημα που έχουν οι Βρετανοί και το επικαλούνται πάρα πολλά χρόνια, λέγοντας ότι ναι, θα αδειάσουν τα μουσεία μας, δεν θα μπορούμε να έχουμε μεγάλα μουσεία. Αλλά αυτό είναι συνολικότερο, γιατί ξέρετε, εδώ πέρα από την ακριβολογία, πέρα από το επιχείρημα, υπάρχει πάντοτε μια UNESCO η οποία συζητά αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν μετατοπίσεις χωρών που οφείλονται και σε εξελίξεις. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία για να συνδεθούμε. Δύο λεπτά να ολοκληρώσω και θα βάλετε την τελεία. Έχουμε να συνδεθούμε. Η Συρία, παραδείγματος χάρη, και ο πόλεμος δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Της Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε την κυρία Γεννημάτα. Κάθε χρόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνει το στίγμα της δημιουργικής Ελλάδας. Της Ελλάδας που παράγει, που καινοτομεί, της εξωστρεφούς Ελλάδας. Όμως, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Φάνηκε δυστυχώς ότι η ανάπτυξη, η δική του ανάπτυξη, είναι μόνο για λίγους. Και φάνηκε αυτό από τα όσα είπε, την αρνητική του στάση για τις κλαδικές συμβάσεις των εργαζομένων και βέβαια φάνηκε γιατί για άλλη μια φορά αρνείται να διαπραγματευτεί για τη μείωση του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μία μείωση που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Την άφησε στα χέρια της κυρίας Λαγκάρ. Φαίνεται ότι θεωρεί ότι πρέπει η Ελλάδα να επαιτεί και όχι να διεκδικεί αυτό που είναι σωστό για να διαμορφώσει το μέλλον που της αξίζει. Να είστε καλά. Η κυρία Γεννηματά είχε συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΔΕΘ, είχε ελέγξει με τον πρόεδρο, τον κύριο Τάσο Τζίκα, και έκανε μία δήλωση στις κάμερες ασκώντας κριτική στο όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός χθες και σχετικά με τα πλεονάσματα αλλά και τις κλαδικές συμβάσεις. Ένα θέμα το οποίο είχε ανεβάσει αρκετά ψηλά στην ατζέντα το κίνημα αλλαγής στο τελευταίο διάστημα. Η ομιλία της κυρίας Γεννηματά είναι προγραμματισμένη για αύριο το βράδυ, για αύριο το απόγευμα, ενώ θα
ρηγηθεί και στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σήμερα και περιμένουμε με ενδιαφέρον για τη συνέντευξη τύπου που μας είπε και ο Δημήτρης Οχόνδρος το που θα επικεντρωθεί η κριτική του κινήματος αλλαγής στην κυβέρνηση και στα όλα όσα στα εκείνα που ακούσαμε χθες και σήμερα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αφήνουμε στην άκρη τώρα το κίνημα αλλαγής. Θα επανέλθουμε όμως γιατί θα συζητήσουμε και με την κυρία Ζορμπά και για τις γέφυρες και για το Πασόκ και για όλα αυτά, μιας και προέρχεστε από εκείνον το χώρο. Αλλά να επανέλθουμε στο θέμα της επικαιρότητας που δεν είναι άλλο με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και δεν θα τελειώσει, ξέρετε. Δεν θα τελειώσει, αλλά να τα βάλουμε, κυρία Ζορμπά, θέλω σε μια σωστή σειρά. Γιατί μας κατηγορήσατε ότι εμείς οι δημοσιογράφοι τα αποτελούμε. Μιλάτε για κόντρα σε ζητήματα κόντρα, τα οποία είναι δεοντολογικά. Μήπως θα έπρεπε εσείς οι πολιτικοί όμως να αποφεύγετε σκληρές εκφράσεις και σκληρές ανακοινώσεις. Όπως παραδείγματος χάρη, ποια είναι η σκληρή εκφράση. Εγώ μίλησα για ατόπιμα, μίλησα για το πρόβλημα να χρησιμοποιούμε την έννοια του δανεισμού, διότι αυτή προϋποθέτει αναγνώριση κυριότητας, τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό ήταν. Και σας απαντά η Νέα Δημοκρατία ότι ο Πρωθυπουργός αυτό που δήλωσε ήταν ότι η Ελλάδα δεν αποποιείται καθόλου το πάγιο αίτημα για την οριστική επιστροφή των μαρμάρων, των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτή είναι η μισή αλήθεια λοιπόν. Διότι η ολόκληρη αλήθεια είναι ότι όταν διατυπώνουμε αίτημα δανεισμού, είτε αποποιούμαστε είτε δεν αποποιούμαστε, το δέχομαι ότι δεν αποποιείται, αλίμονο αν αποποιούταν την κυριότητα, αυτή τίθεται σε αμφισβήτηση. Γιατί δανείζεσαι κάτι από κάποιον που το έχει, που είναι κύριος του. Ναι, αυτό, παίζουμε ξέρετε, με τις λέξεις. Δεν παίζουμε καθόλου με τις λέξεις, γιατί πρόκειται για νομικές έννοιες με τις οποίες δεν μπορεί να παίζει κανένας. Και επειδή εδώ η εθνική στρατηγική έχει επί 4 δεκαετίες καθοριστεί με πολύ προσεκτικό τρόπο, πρέπει να πούμε, πέρα από τον αρχικό ενθουσιασμό της Μελίνας, εργάστηκαν συνέχεια μπειρογνώμονες στα διεθνή φόρα, έγιναν συνέδρια. Σκεφτείτε ότι τον Απρίλιο είχαμε ένα συνέδριο όλων των επιτροπών των διεθνών για την διεκδίκηση των γλυπτών, στο οποίο δεν ακούστηκε ούτε μία φορά σε όλα τα πρακτικά του τα οποία θα κυκλοφορήσουν η λέξη δανεισμός. Άρα αυτό σημαίνει ότι εδώ είχαμε ένα έλλειμμα ενημέρωση του Πρωθυπουργού, θέλετε να το πείτε. Μία αυθόρμητη φράση, η οποία όμως αμέσως έγινε αντιληπτή από το Βρετανικό Μουσείο και απάντησε. Κυρία και Ζορμπά, η απάντηση προκαλεί, αν θέλετε, ένα τετελεσμένο. Και με αυτή την έννοια, αντί να σφυρίζουμε αδιάφορα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να υπάρξει μία στρατηγική εκ μέρους του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Πολιτισμού, πώς θα πάρουν πίσω αυτή τη φράση, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι πρέπει να υπάρχει και θα υπάρχει μία συγκεκριμένη στρατηγική και από το Υπουργείο Πολιτισμού και την κυβέρνηση. Περιμένουμε να τη δούμε. Να ακούσουμε όμως, κυρία Ζορμπά, τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σήμερα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στην Θεσσαλονίκη για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Γιατί ρωτήθηκε. Ναι, θα τη δω. Σίγουρα θα έχει κάποιο ενδιαφέρον, αν και η εντύπωσή μου είναι ότι είναι επαρκώς μονομερής. Θα συνιστούσα βέβαια σε όποιον δει την ταινία να διαβάσει και κάποια βιβλία τα οποία βγήκανε, που κυκλοφόρησαν πρόσφατα σχετικά με το τι ακριβώς έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015 και για να διασκεδάσω λίγο το κλίμα θα με ενδιέφερε πολύ να δω εάν στην ταινία του κυρίου Γαβράν εμφανίζεται ο κύριος Καμένος ή ο κύριος Πετσίτης ή άλλα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως έτσι είχαν τελευταία μονοπολίσει λίγο το ενδιαφέρον της συζήτησης. Το Βρετανικό Μουσείο δίνει μια μάχη, θα τη χάσει. Κάποια στιγμή θα τη χάσει, δεν ξέρω πότε. Δεν απεμπολεί η Ελλάδα την ιδιοκτησία των γλυπτών του Παρθενώνα. Από την αντιπολίτευση άκουσα μια κριτική η οποία περίπου ταυτίστηκε απόλυτα με τις θέσεις του Βρετανικού Μουσείου. Το αναφέρω και το παραδίδω στην κρίση των πολιτών. Οποιοδήποτε αίτημα γίνει προς το Βρετανικό Μουσείο θα αξιολογηθεί και θα διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θέτει σε αμφισβήτηση το πάγιο και δίκαιο αίτημά μας για οριστική επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, τα οποία ανήκουν στην Ελλάδα. Είδαμε στην αρχή του βίντεο και το τι απάντησε για την ταινία του κυρίου Γαβρά και στη συνέχεια ακούσαμε τη δήλωση για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Κυρία Ζορμπά, δεν ταυτίζεται βέβαια η αντιπολίτευση με τη θέση του Βρετανικού Συμβουλίου, μουσείου. Ακριβώς το αντίθετο, χτυπάμε τον κόδωνα του κινδύνου. Ναι, και ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να παραδεχθεί, είναι σαν να μην έχει επίγνωση.
του σοβαρότητας που είχε αυτή η φράση του, να μην έχει επίγνωση και να λέει εδώ ότι ταράξαμε τα νερά και τα λοιπά. Και ότι κάποτε θα έρθουν τα μάρμαρα. Δεν είναι μυρολατρικό το ζήτημα. Έχουν γίνει πολύ συγκεκριμένες ενέργειες. Λοιπόν, ξέρετε, θα θέλω να βάλετε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να μου πείτε εσείς, θα σας δώσω και τον χρόνο να το σκεφτείτε, τι κάνατε τα 4,5 προηγούμενα χρόνια για τα γλυκά. Σήμερα υπάρχει και άρθρο στην αναλυτικό Αυγή. Στην Αυγή, οπότε το διάβασα, αλλά θέλω να μου τα πείτε εσείς, ναι. Κυρία Ζορμπά. Πάμε σε σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Κύριε, και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί έχουμε κοντά μας την πρώην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μυρσίνη Ζορμπά. Και αυτό, κυρία Ζορμπά, που σας κατηγορεί η κυβέρνηση, είναι ότι είχατε αφήσει το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, που τώρα κατηγορείτε εσείς για τους χειρισμούς στην κυβέρνηση, στο 2014. Προφάσισε να αμαρτίες είναι, διότι είπαν ότι δεν είχαμε πάρει την έκθεση Αλαμουντίν, το οποίο είναι ψέμα. Έγινε ολόκληρη συνέντευξη τύπου και στη Βουλή, υπήρξε στην κοινοβουλευτική, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Αν θα πάμε σε δικαστική διαμάχη ή όχι για να τα ζητήσουμε πίσω και να δούμε η πρόταση που αυτή τη στιγμή λέει ότι ετοιμάζει το Υπουργείο Πολιτισμού, ποια θα είναι. Θα πει στον κύριο Μητσοτάκη, έλα να κάνουμε να πάμε στη Χάγη ή να κάνουμε μία διαπραγμάτευση η οποία να είναι δικαστική ή όχι. Εμείς έχουμε δώσει απαντήσεις σε αυτά και πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γλιτώσουμε από τα ολισθήματα για να πάμε σε έναν ασφαλή δρόμο. Αυτό είναι που θέλουμε. Σε αυτόν τον ασφαλή δρόμο δεν πρέπει να είστε προφανώς όλοι μαζί και με ποιο τρόπο Βεβαίως, πρέπει να γίνει. Μόλις θα βρεθεί πραγματικά ασφαλής δρόμος, μόλις θα αναγνωριστεί το λάθος που έγινε και χαραχτεί μια προϋπόθεση πολιτική, τώρα γιατί, και εσείς να αναγνωριστεί όχι, το να σας λάθος. Πω κάτι, εγώ ανησύχησα, η πραγματική μου ανησυχία ήταν μεγάλη στην αρχή και το είπα, ότι φοβάμαι πως αλλάζει η εθνική πολιτική. Από τη στιγμή που έγινε η διαβεβαίωση ότι δεν αλλάζει, τώρα περιμένουμε λίγο μία προσπάθεια να δούμε πώς διορθώνεται αυτό το λάθος, τίποτα άλλο. Λοιπόν, κυρία Μυρσίνη Ζορμπά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στο μέλλον, γιατί τα θέματα του πολιτισμού είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πολλά, είναι σημαντικά και αυτό το θέμα δεν θα λήξει και δεν θα κλείσει. Και δεν είναι μόνο γρήγορα. Το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Είδαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το πώς θα συνδεθεί η τεχνολογία με τον πολιτισμό και πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να προχωρήσουν με συνένεση πάντα. Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ, γεια σας.